Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οργάνωση του Ηλίου που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικότερες από 2 ή 3 ολόκληρες ημέρες στα κυβερνητικά γραφεία και πάντοτε είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους εμάς στην κυβέρνηση να βρισκόμαστε ανάμεσα στους, σε φίλους, σε συντρόφους, αλλά και σε πολίτες για να μπορούμε να ακούμε τις δικές τους φωνές, τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους προσδοκίες, τις δικές τους αγωνίες σε σχέση με το μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το γεγονός ότι μου δίνει την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πραγματικά εύστοχος ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης «Αλήθειες, ψέματα και δίκαιη ανάπτυξη». Κυρίως στο πρώτο του μέρος θα μείνω για αρχή και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι εύστοχος αυτός ο τίτλος διότι η πολιτική σύγκρουση τα τελευταία χρόνια στη χώρα οριοθετείται ακριβώς από τη σύγκρουση ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Αυτή η κυβέρνηση δέχτηκε και πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, ήδη από το 2012, όταν συντελέστηκε η πρώτη αλλαγή, ο πρώτος μεγάλος μετασχηματισμός, η πρώτη μεγάλη ανατροπή στο πολιτικό σύστημα της χώρας, με την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ τότε σε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και μετά δέχτηκε μια πρωτοφανή επίθεση ψεμάτων, συκοφαντιών και λάσπης. Ένας πραγματικός πόλεμος ήταν αυτός τον οποίο δεχτήκαμε και εν πωλής ακόμα σήμερα δεχόμαστε. Το Γενάρη του 2015 αυτός ο πόλεμος λάσπης, αλλά και πιο πριν, είναι αλήθεια ότι δεν προερχόταν καταρχήν, μάλλον από το Γενάρη του 2015, δεν προερχόταν καταρχήν από πολιτικές δυνάμεις. Εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή της ουσίας Νέα Δημοκρατία, προσπαθούσαν, αλλά και το πάλι ποτέ Πασόκ, προσπαθούσαν να συνέλθουν από ένα πολιτικό σεισμό μεγατόνων, ο οποίος ταρακούνησε, συγκλώνησε το σύνολο της Ευρώπης. Την πρωτοκαθεδρία σε αυτόν τον πόλεμο λάσπης, σε αυτόν τον πόλεμο ψεμάτων, σε αυτήν την αντισύριζα εκστρατεία, δεν είχε δηλαδή τόσο πολύ το κατεστημένο πολιτικό σύστημα και το κατεστημένο πολιτικό προσωπικό. Αντίθετα, είχαν αναλάβει μια σειρά από εκδοτικά και πολιτικά κέντρα που δεν είχαν, αν το θέλετε έτσι, άμεση σύνδεση με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πολιτική σκηνή, πολιτικό σκηνικό ή κομματικό σκηνικό της χώρας. Αυτό βεβαίως απογειώθηκε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την περίοδο της μεγάλης πολιτικής σύγκρουσης, την περίοδο του δημοψηφίσματος, όπου αν έβλεπε κανείς ειδήσεις, αν παρακολουθούσε κανείς ενημερωτικές εκπομπές, αν διάβαζε κανείς εφημερίδες, θα περίμενε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα ήταν περίπου 15-85 εναντίον της τότε πρότασης της κυβέρνησης. Θυμάμαι μάλιστα μια χαρακτηριστική δήλωση η οποία είχε γίνει σε ένα μέσο ενημέρωσης, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πολιτικό και εκδοτικό σύστημα και μηντιακό σύστημα της χώρας είχε αποφασίσει να σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε επιδίωξη της τότε και νυν κυβέρνηση. Θυμάμαι λοιπόν ένα σχόλιο όπου κάποια στιγμή έγινε κριτική σε μια δημοσιογράφο για το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο κανάλι διαρκώς αναφερόταν στο δημοψήφισμα περίπου προεξοφλώντας την ήττα της κυβέρνησης χωρίς ποτέ να αναδεικνύει τη θέση τουλάχιστον της κυβέρνησης ως προς τα θέματα τα οποία είχε κληθεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει. Και τότε η απάντηση ήταν, μα τι θέλετε να κάνουμε αφού όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι υπέρ του ναι. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία είχε δώσει τότε δημοσιογράφος και κατά αυτόν τον τρόπο είχε δικαιολογήσει, αν θέλετε, την στάση του καναλιού ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε την ειδησιογραφία. Όλες λοιπόν οι κοινωνικές ομάδες υπέρ του ναι, 62-38 το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα δικά της. Αυτό που ακολούθησε όμως από τη δεύτερη εκλογική μας νίκη το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, δεν έχει στην κυριολεξία προηγούμενο στην πολιτική ιστορία της χώρας, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.
ετερόκλητα κέντρα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, τα οποία στα χρόνια του δικοματισμού διαγωνίζονταν για τη μέγιστη δυνατή επιρροή στα κέντρα αποφάσεων, έγιναν ένα. Ενοποιήθηκαν, συνασπίστηκαν, δημιούργησαν ένα μέτωπο. Πολιτικές δυνάμεις δηλαδή που συγκροτούσαν τα αντίπαλα στρατόπεδα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ολοκλήρωσαν την απόλυτη και ολοκληρωτική ταύτισή τους. Μια ταύτιση η οποία, όπως πολύ ξέρετε, ξεκίνησε ήδη από την περίοδο του 2011 με την κυβέρνηση Παπαδήμου, όταν συγκροτήθηκε αυτή η γιγαντιαία, αν θέλετε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 250-260 βουλευτών. Στη συνέχεια πέρασε στο επόμενο στάδιο με την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και πλέον, μετά ειδικά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 και την συγκρότηση της νέας κυβέρνησης όπως την ξέρουμε σήμερα, αυτή η ταύτιση πέρασε σε ένα επόμενο στάδιο όπου πλέον τα διάφορα μέχρι τότε συνεργαζόμενα αλλά όχι απολύτως ταυτισμένα πολιτικά και μηδιακά κέντρα ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία πολιτική μηδιακή οντότητα και όλοι αυτοί συνασπίστηκαν για έναν και μόνο σκοπό. Να ρίξουν την πρώτη κυβέρνηση που δεν προέκυψε από τα σπλάχνα ενός παντοδύναμου συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτό είναι βέβαιο και δεδομένο. Σχετίζεται δηλαδή αυτή η συγκρότηση του πολιτικού μηδιακού μετόπου εναντίον της κυβέρνησης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι ειδικά από το Γενάρη του 2015 και ακόμα περισσότερο από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν η κυβέρνηση μπόρεσε πραγματικά να ασχοληθεί και με κάτι περισσότερο εκτός από τη διαπραγμάτευση την οποία είχαμε με τους δανειστές μας το πρώτο εξάμεινο, τελείωσαν τα ψέματα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η λογική των θαλασσοδανείων κόπηκε, τα στραβά μάτια σταμάτησαν να γίνονται, και πλέον όλοι συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να μάθουν, τουλάχιστον όσο αυτή η κυβέρνηση είναι στην εξουσία, να λειτουργούν με διαφορετικούς όρους, οι οποίοι δεν θα είναι οι όροι της μεταπολίτευσης. Δεν θα είναι οι όροι των θαλασσοδανείων, δεν θα είναι οι όροι της μίζας, δεν θα είναι οι όροι της λειτουργίας κάτω από το τραπέζι. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, διότι ο κρατικός μηχανισμός, ο πολιτικός μηχανισμός, οι σχέσεις, τα παραδίκτυα εξουσίας εξακολουθούν να υπάρχουν, ωστόσο όλοι έχουν κατανοήσει ότι πλέον οι όροι του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Η τόνη λάσπης και ψεμάτων και συκοφαντιών οι οποίοι έχουν εξακολουθεί εν πάση περιπτώσει εναντίον αυτής της κυβέρνησης είχαν και έχουν ένα διτό χαρακτήρα. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγεται αυτή η πολιτική στρατηγική του διαρκούς ψεύδους και της συκοφαντίας έχει να κάνει κατά πρώτο και κύριο λόγο με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι πραγματικά μεμπτό να προσάψει κανείς αυτή την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε να αναδεικνύονται διαρκώς σκάνδαλα τα οποία είναι, υποτιθέμενα σκάνδαλα τα οποία είναι στην κυριολεξία τραβηγμένα από τα μαλλιά. Θέλω να θυμίσω ένα τελευταίο παράδειγμα, αυτό το οποίο σχετίζεται με το υποτιθέμενο, με το δίθεν σκάνδαλο το οποίο συγκλώνησε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εντός ελαχίστων ημερών αποδείχθηκε απολύτως ψευδές, απολύτως μη συμβατό με την πραγματικότητα για τον απλούστατο λόγο ότι την υπόθεση αυτή το Υπουργείο Οικονομικών την είχε παραπέμψει ήδη στον εισαγγελέα πριν καν αυτή έρθει στο φως της δημοσιότητας. Επομένως κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση, τελειώνει η κουβέντα, τελειώνει οποιαδήποτε πραγματική πολιτική αντιπαράθεση και πλέον αρχίζει ο πόλεμος λάσπης. Η σημερινή λοιπόν κυβέρνηση, ακριβώς επειδή δεν έχει ούτε σκελετούς, δεν έχει ούτε εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, ούτε μπορεί να εκβιαστεί και να συμβιβαστεί με τα κατεστημένα συμφέροντα, δέχεται ακριβώς αυτόν τον πόλεμο συκοφαντίας διαρκώς και σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της επίθεσης έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται, στην κυβέρνηση σήμερα βρίσκεται η αριστερά. Η δύναμη που με βάση το μεταπολιτικό συμβόλαιο του δικοματισμού δικαιούται μονάχα ένα πολύ μικρό χώρο στο περιθώριο της πολιτικής ζωής.
δεν δικαιούται να αναλάβει τα ηνία της χώρας, δεν δικαιούται να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες, δικαιούται μόνο να λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος, ένα συμπληρωματικό αντιπολιτευτικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος και ίσα ίσα να επιβιώνει, να αναπαράγει. Όμως, αυτό το χαρακτήρα της μεταπολιτευτικής ή αν θέλετε μετεμφυλιακής κατάστρωσης τον έσπασε η σημερινή κυβέρνηση, τον έσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και αυτό αυτή η αναδιαμόρφωση της κατάστασης η οποία προέκυψε παραμένει ασυγχώρητη από τους ιδεολογικούς αντιπάλους, για τους ιδεολογικούς και πολιτικούς μας αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι ότι διαφωνούν με αυτά που λέμε. Το πρόβλημα για τους ιδεολογικούς και πολιτικούς μας αντιπάλους αφορά κατεξοχήν το γεγονός ότι έχει διαραγεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό συμβόλαιο στη βάση του οποίου αναπαράγονταν οι σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα από το 1950 και μετά. Αυτό ακριβώς δεν μπορούν να μας το συγχωρέσουν και δεν μπορούν και να το πιστέψουν. Το γεγονός δηλαδή ότι τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα τα οποία εξέφραζαν ηγεμονικά πότε το ένα και πότε το άλλο την αστική πολιτική στρατηγική πλέον και τις αστικές οικονομικές στοχεύσεις πλέον δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν τους είναι πλήρως και ολοκληρωτικά ασυγχώρητο αλλά και ακατανόητο ταυτόχρονα. Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από την ανάλυση των λόγων για τους οποίους η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά να παρακολουθήσει κάποιος και την εξέλιξη αυτής της εκστρατείας ψεύδους. Ίσως η πιο κρίσιμη καμπή της να είναι αυτή που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσο η κυβέρνηση πετυχαίνει τους στόχους της, όσο η χώρα κάνει βήματα προόδου, τόσο πιο ανορθολογικά και τόσο πιο εξωφρενικά γίνονται τα ψεύδη της απέναντι πλευράς. Και πρόκειται για μια στρατηγική εδώ η οποία χρειάστηκε ένα ξεκαθάρισμα στις τάξεις του αντιπάλου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στρατηγική θα ήταν αδύνατον να την υλοποιήσουν με τριοπαθείς πολιτική είτε της κεντροαριστεράς είτε της κεντροδεξιάς. Αλλά ας μείνουμε στο χώρο της δεξιάς. Αυτήν την πολιτική στρατηγική της σκοφαντίας και του αδιανόητης λάσπης και του αδιανόητου πολέμου τον οποίο δεχόμαστε, δεν είναι δυνατόν να την υλοποιήσει κανένας με τριοπαθείς πολιτικός. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει οι άνθρωποι συμβατοί με αυτή τη στρατηγική να αναλάβουν και θέσεις ευθύνης στα συναφή κόμματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί που έχουν αναλάβει εργολαβία την καθημερινή προπαγανδιστική επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση και ειδικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άνθρωποι που από πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν δρούσαν με τη λογική του πολιτικού χολιγκανισμού και της ακροδεξίας. Επομένως, νομίζω ότι εύκολα θα μπορούσε κανείς να διαβλέψει το όριο ακριβώς αυτής της στρατηγικής, που δεν ήταν τίποτα άλλο, επειδή κάθε φορά η ακροδεξιά τίνει λόγω του ανορθολογισμού της στην αυτογελιοποίηση. Καμία άλλη πολιτική στρατηγική, αυτή μάλλον η πολιτική στρατηγική, δεν θα μπορούσε να έχει καμία άλλη κατάληξη παρά μόνο ακριβώς αυτή την αυτογελιοποίηση. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε από την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και μετά να ποντάρει τα πάντα σε αυτόν τον πόλεμο λάσπης. Να κάνει δηλαδή ένα διαρκή πόλεμο φθοράς, έναν πόλεμο χαρακομμάτων. Απέφυγε να προσέλθει σε μια αντιπαράθεση θέσεων, διότι με δεδομένο το πολιτικό της πρόγραμμα, το μόνο που θα προκαλούσε θα ήταν ρίγη ανατριχύλας σε όλους τους πολίτες. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν μια δημοκρατία θέσει στην προτεραιότητά της την παρουσίαση του προγράμματός της, θέσει σε προτεραιότητά της να αντιπαρατεθεί με τη σημερινή κυβέρνηση σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι όποιος την ακούει ή τουλάχιστον το 90% των ανθρώπων που θα την ακούνε θα το βάζουν κατατρομαγμένοι στα πόδια. Επομένως, αυτό το οποίο επιλέγεται έχει να κάνει και με αυτήν την ακραία νεοφιλελεύθερη τοποθέτηση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ την ίδια στιγμή, ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας της να κάνει προγραμματική αντιπαράθεση, πολιτεύτηκε
όλο το τελευταίο δίχρονο με μια ακατάσχετη, για να μείνουμε σε αυτά και να μην πάμε πίσω στην περίοδο του 2012, 2013, 2014, με τις περίφημες φράσεις περί χαρτιών υγείας και διάφορα τέτοια που ακούγαμε καθημερινά στις τηλεοράσεις, ας μείνουμε δηλαδή στην τελευταία διετία. Πολιτεύτηκε λοιπόν με όχημα μια ακατάσχετη κινδυνολογία και καταστροφολογία. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάποια πράγματα σε σχέση με το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σκεφτείτε τη θέση που έχει στο ασφαλιστικό. Για να δικαιολογήσω αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή, ότι αν πραγματικά γίνει μια προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, οι περισσότεροι οι οποίοι θα την ακούν θα το βάζουν στα πόδια κατατρομαγμένα. Σκεφτείτε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό σύστημα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία για το ασφαλιστικό σύστημα? Πρώτον, κεφαλαιοποιητικό σύστημα, πράγμα το οποίο σημαίνει μια εντελώς αντίστροφη διαδικασία αναδιανομής μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα. Δεύτερον, τρίτος πυλώνας, ιδιωτική ασφάλιση. Πλέον η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι υποχρέωση του κράτους, του εργαζόμενου και του εργοδότη. Γίνεται μια διαδικασία η οποία παίρνει χαρακτήρα ιδιωτικής οικονομίας πια. Τρίτον, λέω ένα ακόμη παράδειγμα, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επιβολικά ταμεία. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια μας κατηγορεί για μια σειρά από πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό σύστημα, το έχει πει ευθαρσώς μέσα στο κοινοβούλιο όταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι δηλαδή πρέπει αυτό το οποίο κέρδισε η ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, δηλαδή να μην εφαρμοστεί το μέτρο που είχε ψηφιστεί το 2011 και το οποίο υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν το 2015 αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση να το πάρει πίσω στη διαπραγμάτευση, δηλαδή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα υπουργικά ταμεία, θέλει να το επαναφέρει εφόσον ο ίδιος, ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, εκλεγεί πρωθυπουργός. Τι σημαίνει όμως ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα υπουργικά ταμεία? Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σημαίνει ότι εφόσον τα επικουρικά ταμεία δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ισοσχεδισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή τα ίδια έσοδα με τα ίδια έξοδα, τότε το έλλειμμα δεν θα έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός να το καλύψει, αλλά αντιθέτως θα γίνονται απευθείας περικοπές στις συντάξεις ανάλογα με το ύψος του ελλείμματος. Αυτή είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος με δύο λόγια, την οποία θέλει να επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης να υπερψηφιστεί και να γίνει νέος νόμος του κράτους. Δεύτερον, σκεφτείτε τη θέση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το 2012, από την περίοδο του Δεύτερου Μνημονίου, αν δεν κάνω λάθος, καταργήθηκαν δύο πράγματα. Καταργήθηκε η επεκτασιμότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και δεύτερον η ρήτρα της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τι σημαίνει αυτό με πάρα πολύ απλά λόγια? Η επεκτασιμότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων σημαίνει ότι εφόσον μια συλλογική σύμβαση, μια κλαδική σύμβαση εργασίας, καλύπτει το 50% συν το 50-1% ενός κλάδου, επεκτείνεται στο σύνολο του κλάδου. Αυτή είναι η αρχή της επεκτασιμότητας. Το ξέρω. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ακούστε όλο το επιχείρημα, θα τα ακούσετε. Λοιπόν, το ξέρω. Ακούστε, κύριε. Λοιπόν. Λέτε να μην το ξέρουν όλοι εδώ πέρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν θεωρώ επιχείρημα σοβαρό να πούμε για την κλαδική σύμβαση της συλλογικής. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Η κλαδική λοιπόν σύμβαση, με βάση την αρχή της επεκτασιμότητας, η οποία... Ακούστε όλο το επιχείρημα και θα απαντήσετε. Θα κάνουμε και συζήτηση μετά, θα τα πούμε όλα. Για ποιο λόγο μετά έχει ερωτήσει απάντηση. Η αρχή λοιπόν της επεκτασιμότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων σημαίνει ότι εφόσον μία κλαδική σύμβαση καλύπτει το 50% συν 1 ενός κλάδου, επεκτείνεται στο σύνολο του κλάδου. Και είπα προηγουμένως, για να διευκρινίσω στον κύριο, που το ξαναλέω, ότι αυτή η αρχή καταργήθηκε το 2012 με νόμο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης σημαίνει ότι αν δύο συμβάσεις σειραίουν, τότε υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο. Επίσης καταργήθηκε το 2012 με νόμο τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τι κατάφερε αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, ενώ ο νόμος του 2012 προέβλεπε ότι ισχύς των δύο αυτών αρχών που στην πραγματικότητα αποτελούν τον όρο συγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος
δεν θα ισχύουν επαόριστον, επαόριστον έλεγε ο νόμος, η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης επανέρχονται με νόμο την, αν δεν κάνω λάθος, 1η-9η του 2018, δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα. Αυτός είναι νόμος τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση αυτή και τον οποίο κατάφερε να περάσει μετά από πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις τις οποίες έκαναν τους θεσμούς. Ποια ήταν η θέση του κ. Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό το ζήτημα? Η θέση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι το γεγονός πως αυτή η κυβέρνηση με νόμο που έχει ψηφίσει πριν από ένα χρόνο επαναφέρει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων την 1η-9η του 2018 είναι μια ιδεολειψία και μια αιμονή της αριστεράς. Με λίγα λόγια δηλαδή μας είπε ότι δεν έπρεπε να ψηφίσουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θέση για τον κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες μας είπε ότι προϋπόθεση για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι να περιμένουμε η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Νομίζω ότι εκεί φαίνεται με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια διαχωριστική γραμμή, δηλαδή μια πολιτική η οποία θεωρεί ότι η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στην ενίσχυση της εργασίας, με μια πολιτική η οποία λέει ότι η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στην συντριβή της εργασίας. Θα πούμε κάποια πράγματα και αργότερα γι' αυτό. Σκεφτείτε τις θέσεις για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και το παροχημένο του οκτάωρου. Το έχει πει ο κ. Μητσοτάκης δελτός και αυτό, ότι το οκτάωρο πλέον στην εποχή μας είναι παροχημένο. Τη θέση για το ελληνικό δημόσιο, τους πλεονάζοντες γιατρούς, το γεγονός ότι το εθνικό σύστημα υγείας δεν χρειάζεται γιατρούς, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο το οποίο πρέπει να μας το πει ο κ. Μητσοτάκης ποιο ακριβώς είναι. Ή την θέση σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να σταματήσει να τις προσφέρει και να τις δώσει με outsourcing σε επιχειρηματίες. Το έχει πει και αυτό ακόμα και για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι λοιπόν προφανές για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τον πόλεμο χαρακμάτων. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να κατέβει στην πολιτική αρένα βάζοντας στην εμπροστοφυλακή της τις πραγματικές προγραμματικές της θέσεις. Τις λέει μεν, δεν τις κρύβει και αυτό διευκολύνει την πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να λέει τις θέσεις της. Δεν θέλουμε να κρύβεται σε σχέση με τις θέσεις της. Θέλουμε να βγαίνει και να μιλάει όσο το δυνατόν περισσότερο προγραμματικά. Αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές με αυτές τις προγραμματικές θέσεις. Εξού και η καταστροφολογία και η κινδυνολογία που αποτελεί το δεύτερο στοιχείο της αντιπολιτευτικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ με αναδρομές στο παρελθόν. Θα σας θυμίσω, είπε και κάποια πράγματα ο Γιάννης για το 2016, όταν έκλεινε η πρώτη αξιολόγηση. Τι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία τότε? Ότι το 2016 θα εφαρμοστεί ο λεγόμενος κόφτης, ότι δεν θα πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κάνει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, σε λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου, σε συντάξεις κτλ. Είχε πέσει ένα πέπλο καταστροφής πάνω από τη χώρα, τίποτα από αυτά. Και επίσης φυσικά ότι δεν θα καταφέρναμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση, θα καταραίαμε ως κυβέρνηση και μετά θα ερχόταν ο κ. Μητσοτάκης ως Deus Ex Machina να μας σώσει. 2017, δεύτερη αξιολόγηση. Επίσης σας θυμίζω όλη την παραφιλολογία για το ότι δεν θα κλείσει, ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι θα οδηγήσουμε τη χώρα στα βράχια, ότι θα ξαναεφαρμοστεί ο κόφτης, ότι θα ξανάρχισε πάλι μια φιλολογία περί γενικευμένων οριζόντιων περικοπών κλπ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε. Έκλεισε και η τρίτη αξιολόγηση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και όταν δεν είχαν πια να πούνε κάτι σε σχέση με την τρίτη αξιολόγηση, θυμάμαι ότι ήμουν σε μια πρωινή εκπομπή και ενώ παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά τις συσκέψεις οι οποίες γίνονται για την οργάνωση των διαπραγματευτικών θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης, ένας δημοσιογράφος μου λέει, αφού έχω εξηγήσει ότι δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κενό για το 2018, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τεθεί θέμα για το 2018, ξαφνικά από το πουθενά μου βγάζει ένα λαγό από το καπέλο και μου λέει, μα θα περικόψετε τα οικογενειακά επιδόματα. Μένω άναυδος, δεν ξέρω τι να απαντήσω, λέω, μου φαίνεται περίεργο αυτό που μου λέτε, ωστόσο θα το δω κτλ. Αποτέλεσμα. Προϋπολογισμός κοινωνικών επιδομάτων για το 2017. 650 εκατομμύρια ευρώ.
για το 2018. 920 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένος δηλαδή ο προϋπολογισμός των κοινωνικών επιδομάτων κατά 300 περίπου εκατομμύρια. Προφανώς ήταν μια πλήρως κατασκευασμένη πραγματικότητα αυτή η οποία παρουσιάστηκε, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές, επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας, πλέον κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα, την πραγματικότητα από την κατασκευασμένη πραγματικότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για να επιστρέψουμε όμως τώρα στην Νέα Δημοκρατία, η αξιοπιστία της, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει πλήρως. Αλλά αντί να αλλάξει πολιτική γραμμή, έχει αποφασίσει να οξύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη στρατηγική του ψέματος, της παραφιλολογίας, της ανακρίβειας, της συκοφαντίας, της λάσπης. Όμως, τώρα που το πεδίο έχει πλέον αλλάξει, οι πολιτικές δυνάμεις κρίνονται επιπεπραγμένων και επιθέσεων για την επόμενη μέρα. Αποκαλύπτεται και η ένδυα αυτής της επιλογής και, όπως είπα πριν, η αυτογενειοποίησή της. Επιτρέψτε μου δύο ακόμα παραδείγματα, πάρα πολύ σύντομα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο έχει να κάνει με το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και εδώ αυτό σχετίζεται με την αξιοπιστία πια του πολιτικού λόγου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξεκινώντας η διαπραγμάτευση, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι αποδέχεται το έργο όμνης με συνταγματική αναθεώρηση και σύνθετη ονομασία, δηλαδή η γραμμή την οποία ακολουθούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2008 και μετά. Λίγες μέρες μετά, σε σύσκεψη των Μεαρχών, ακούστηκε από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη: «Δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς». Και ξαφνικά η ανάγκη για την επίλυση του ζητήματος μετατέθηκε στο αόριστο μέλλον. Τον περασμένο μήνα, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή όταν βγήκε στο εξωτερικό ο κ. Μητσοτάκης και έπρεπε να συναντήσει τους προέδρους των υπολείπων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτή την πολιτική θέση, διότι θα του ασκούνταν δρυμύτατη κριτική. Τι είπε λοιπόν? Είπε λοιπόν ότι εγώ δέχομαι την θέση για το έργο όμνες, τη σύνθετη ονομασία και τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να εμφανιστεί λίγες μέρες μετά σε τηλεοπτική εκπομπή, για να δηλώσει πάλι ότι ναι, μεν θέλει τη λύση, αλλά αυτή η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί σε μια άλλη συγκυρία στο μέλλον, λες και σε μια άλλη συγκυρία του στο μέλλον θα έχουμε περισσότερες διαπραγματευτικές δυνατότητες για να πάρουμε μια καλύτερη λύση από την σημερινή. Και χθες πάλι τα ίδια. Και χθες ξανά άλλαξε τη θέση, αν αυτό εν πάση περιπτώσει δεν συνιστά γελιοποίηση ενός σοβαρού πολιτικού κόμματος εν πάση περιπτώσει, τότε νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τους σχετικούς ορισμούς. Δεύτερο παράδειγμα, μας φέρνει στα δικά μας στην έξοδο από την διαδικασία της Μνημονιακής Επιτροπίας, από την ολοκλήρωση του προγράμματος, αυτήν την πολυσυζητημένη πιστοληπτική γραμμή. Σε μια συζήτηση που έγινε πρώην υπηρεσίας διατάξεως πριν από λίγες μέρες στη Βουλή για τα θέματα της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης στην αρχική του τοποθέτηση μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές τον Αύγουστο του 2018, μετά τον Αύγουστο του 2018, για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος τους, διότι οι αγορές θα είναι τότε ένα ναρκοπαίδιο. Τον ρωτάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην δευτερολογία του και του λέει: «Αν δεν μπορεί να βγει, κατά τη γνώμη σας, η Ελλάδα από την φάση της Μνημονιακής Επιτροπίας στις αγορές χρήματος τον Αύγουστο του 2018, τι προτείνετε, πιστοληπτική γραμμή?» Μάλλον αυτό εννοείται. Ξέρετε φυσικά τι είναι η πιστοληπτική γραμμή. Η πιστοληπτική γραμμή είναι μια εγγύηση από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ότι θα υπάρξει σε περίπτωση αδυναμίας εξόδου στις αγορές, στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όμως αυτή η πιστοληπτική γραμμή στήριξης έχει και ένα παρεπόμενο πιο ότι θα πρέπει να υπογραφεί νέο μνημόνιο με νέες δεσμεύσεις, νέα μεταρρυθμιστικά μέτρα κλπ. Είναι δηλαδή μία, για να το πούμε έτσι, είναι, για να το πούμε έτσι, ένα μαλακό μνημόνιο. Τον ρωτάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός: «Θέλετε πιστοληπτική γραμμή?» Επανέρχεται ο κ. Μητσοτάκης: «Όχι, δεν θέλω πιστοληπτική γραμμή. Μα αν δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές μόνοι μας, και αν δεν μας προτείνετε πιστοληπτική γραμμή, τι ακριβώς μας προτείνετε?» Η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Προτείνει ένα κανονικότατο τέταρτο μνημόνιο.
Διότι το τέταρτο μνημόνιο είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορεί να βρει άλοθη απέναντι στην ελληνική κοινωνία για να εφαρμόσει αυτό το ακραίο πολιτικό πρόγραμμα το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτή είναι η αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη. Τα ψέματα όμως έχουν τελειώσει και το μόνο που έμεινε στην αντιπολίτευση είναι να παλινωθεί και να αμφιατελαντεύεται, να βρίσκεται σε ένα ατέρμονο αδιέξοδο και σε διαρκής παλινωδίας. Η συζήτηση όμως σήμερα δεν αφορά μόνο τις αλήθειες και τα ψέματα, αφορά και τη δίκαιη ανάπτυξη. Αφορά την πραγματικότητα για την κοινωνία και την επόμενη μέρα για τη χώρα. Ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Η Ελλάδα τελειώνει τον Αύγουστο με τα μνημόνια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα μνημόνια, το μνημόνιο, το τρίτο πρόγραμμα, είχε ημερομηνία λήξης. Υπάρχει μια ουσιαστική μεταβολή στα τρία βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και στα τρία βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν την άνευ προηγουμένου καταστροφή της περίοδου 2010-2014 και την ανατροπή αυτής της κατάστασης στην περίοδο 2015-2019. Πρώτον, δημοσιονομικό, δεύτερο, ανάπτυξη, τρίτο, ανεργία. Αυτά τα τρία μεγέθη από το 2010 μέχρι το 2014, στα αρχαιολογώ πάρα πολύ γρήγορα, δημοσιονομικά κανένα από τα δύο πρώτα προγράμματα δεν κατάφερε να πιάσει τους μνημονιακούς στόχους και γι' αυτό τον λόγο βρισκόμασταν διαρκώς σε αυτήν την ατέρμονη διαδικασία των νέων μέτρων. Δηλαδή, τι γινόταν, βρίσκονταν δημοσιονομικό κενό από τη μεριά των δανειστών, υποχρεωνόνταν οι κυβερνήσεις να παίρνουν νέα μέτρα για να μπορέσουν να πιάσουν στόχους. Αυτοί οι στόχοι δεν πιάνονταν ποτέ, επανέρχονταν με νέα μέτρα οι δανειστές και ούτω καθεξής βρισκόμασταν σε αυτόν τον φαύλο δημοσιονομικό κύκλο. Δεύτερο, ανάπτυξη. Από την περίοδο 2010-2014, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η σωρευτική συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας ήταν στο 25% του ΑΕΠ. Δηλαδή, χάθηκε το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εξηγεί και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός της πολιτικής ανατροπής, διότι σε τελευταία ανάλυση τα πολιτικά γεγονότα καθορίζονται και από την πορεία της οικονομίας. Όταν μια χώρα χάνει το 10% του ΑΕΠ της μέσα σε ένα έτος, το 2011, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλέσει έναν τεράστιο πολιτικό σεισμό, όπως και ακριβώς προκάλεσε έναν πολιτικό σεισμό. Το ερώτημα εκεί ήταν, από αυτόν τον πολιτικό σεισμό, ποιος θα υποφεληθεί. Θα υποφεληθεί η άκρα δεξιά ή θα υποφεληθεί η αριστερά. Στην Ελλάδα το μήνυμα και αυτός ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια για το γεγονός αυτής της τεράστιας οικονομικής κατάρρευσης ήταν ευτυχώς η αριστερά και αυτό σχετίζεται και με τον πολιτικό του λόγο. Τρίτο ζήτημα, ανεργία. Η ανεργία το 2013 επί της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου έπιασε το αστρονομικό νούμερο, πρωτοφανές για ευρωπαϊκή χώρα στην σύγχρονη οικονομική ιστορία, του 27,8%, για τους νέους η ανεργία ήταν περίπου στο 60%. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, είναι η πρώτη φορά που έχουμε καταφέρει να βάλουμε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας σε τάξη και όχι μόνο έχουμε καταφέρει να βάλουμε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας σε τάξη, αλλά δύο συνεχόμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να δώσουμε και κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή να επιστρέψουμε ένα κομμάτι του υπερπλεονάσματος στην ελληνική κοινωνία. Σας θυμίζω ότι το 2016 το κοινωνικό αυτό μέρισμα ήταν περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ, το 2017 το κοινωνικό μέρισμα ήταν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 800 περίπου εκατομμύρια αφορούσαν κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή χρήματα τα οποία πήγαν απευθείας στην τσέπη Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν στο κομμάτι των δημοσιονομικών και ακριβώς αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διαπραγματευόμαστε από καλύτερη θέση για την έξοδο της χώρας από την Μνημονιακή Επιτροπή, έχουμε βάλει τα πράγματα σε μία τάξη και αυτό γίνεται σαφές και αναγνωρίζεται από όλους όσους έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους στην διαπραγμάτευση. Την ίδια στιγμή, ανεργία. Σας είπα ότι το 2013 η ανεργία είχε πιάσει το 27,8%. Αυτή τη στιγμή η ανεργία, σύμφωνα μάλιστα με σημερινά στοιχεία της Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στο 20,1%, συνορευτική μείωση 8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ την ίδια στιγμή, προσέξτε μία σημαντική λεπτομέρεια, έχει αντιστραφεί πλέον η σχέση των νέων θέσεων εργασίας
έχει αντιστραφεί η σχέση μερικής και πλήρους απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Δηλαδή, ενώ την περίοδο 2012-2015 η αναλογία ήταν περίπου 70-30 υπέρ των σχέσεων μερικής απασχόλησης, την δική μας περίοδο, τώρα που μιλάμε, η σχέση είναι περίπου στο 55-45 υπέρ της πλήρους απασχόλησης. Έχει δηλαδή αντιστραφεί αυτή η τάση. Ενώ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι φυσικά ακόμα δεν είναι ικανοποιητικοί, όμως αναδεικνύουν μια αλλαγή 1,4% το 2017, πράγμα το οποίο είχε να γίνει από το περίπου μια ολόκληρη δεκαετία, ίσως και παραπάνω. Το 2018 τώρα φαίνεται ότι πάμε ακόμη καλύτερα, στο πρώτο τετράμινο ανάπτυξη 0,8%, με προοπτική να πιάσουμε το 2,5% ίσως και 3% για το 2018. Τι μας μένει πλέον για να ολοκληρώσουμε την ασφαλή και οριστική έξοδο? Μια λύση για το χρέος, μια συμφωνία για το μηχανισμό μεταμνημονιακής παρακολούθησης και φυσικά να ολοκληρώσουμε τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, που δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πολιτικό ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να πω κάποια πράγματα για το χρέος. Διότι και σε αυτό το ζήτημα η προπαγάνδα, οι ανακρίβειες, τα fake news, οι υποτιθέμενοι γνώστες έχουν δημιουργήσει μία ακατανόητη εικόνα, μια εικόνα η οποία κυρίως μπερδεύει. Ποια είναι η απόφαση την οποία έχουμε για το ελληνικό χρέος? Έχει ήδη πάρθει από... Βαγγέλη. Πώς έγινε αυτό? Ναι, η λύση λοιπόν αυτή για το χρέος έχει περίπου τεθεί ως περίγραμμα ήδη από το προηγούμενο, από το Eurogroup του προηγούμενου καλοκαιριού. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικά στοιχεία. Το ζήτημα το οποίο συζητάμε τώρα είναι ποια ακριβώς μέτρα για το χρέος θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να θεωρείται βιώσιμο από τη μεριά των αγορών και άρα να μπορεί η χώρα να το αναχρηματοδοτεί χωρίς να χρειάζεται στήριξη από τον επίσημο τομέα. Αυτή είναι η συζήτηση στην οποία γίνεται και πιστέψτε με ότι στις 21 Ιουνίου θα τελειώσουν όλα τα ψέματα και σε σχέση με αυτή τη συζήτηση και θα φανεί ότι θα υπάρξει μια ρύθμιση του ελληνικού χρέους τέτοια που θα μας επιτρέψει από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να μην χρειαζόμαστε οποιαδήποτε υποστήριξη για να χρηματοδοτούμε το χρέος. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης μας έχει κουράσει πάρα πολύ, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες, πάρα πολλές λάθος αναλύσεις για το τι και για το τι δεν σημαίνει. Είναι το ζήτημα της μεταμνημονιακής παρακολούθησης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή πώς θα παρακολουθείται η ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος που έχουμε μπροστά μας. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι και περισσότερες από εσάς θα έχετε ακούσει πάρα πολλά τρομακτικά, καταστροφολογικά, κινδυνολογικά σενάρια για το τι πρόκειται να μας συμβεί μετά τον Αύγουστο του 2018. Αυτό το οποίο χοντρικά ακούγεται ως επιχείρημα από διαφορετικά πολιτικά κέντρα που όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, έχουν συνασπιστεί σε ένα ενίο μέτωπο, είναι ότι δεν τελειώνει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, το μνημόνιο συνεχίζεται για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική οικονομία θα παρακολουθείται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέχρι να αποπληρώσει το 70% του χρέους της προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εδώ υπάρχει μια πραγματική τεράστια παρεξήγηση. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο μνημονιακός μηχανισμός επιβολής μέτρων και εντελώς διαφορετικό πράγμα η μεταμνημονιακή παρακολούθηση στην οποία υπόκεινται η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, δηλαδή οι χώρες οι οποίες έχουν εξέλθει από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι είναι το μνημόνιο? Το μνημόνιο είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι αντάλλαγμα μέτρων για δάνειο. Για να μπορέσεις να αποπληρώσεις το χρέος σου, πρέπει να γίνουν κάποιες εκταμιεύσεις από το δάνειο. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η εκταμίευση κάθε φορά, θα πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα. Είναι δηλαδή ένα δούνε και λαβή. Θα πάρεις χρήματα, θα κάνεις μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένες, τις οποίες θα σου πούμε εμείς ποιες θα είναι. Μετά τον Αύγουστο του 2018, αυτή η τεχνολογία, αν θέλετε, τελειώνει. Διότι δεν υπάρχουν εκταμιεύσεις. Η Ελλάδα θα χρηματοδοτεί το χρέος της από τις διεθνείς αγορές.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πλέον αυτό που ονομάζεται μνημονιακός μηχανισμός. Τι υπάρχει? Υπάρχει μια παρακολούθηση από τη μεριά των ευρωπαϊκών αρχών ως προς το αν καταφέρνει η Ελλάδα να επιτυγχάνει τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων τους οποίους έχει συμφωνήσει και τίποτα περισσότερο. Αυτά. Αυτό όμως που δεν μας λέει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ποιος συμφώνησε με τους, ποιος ήταν εκείνος, ποια κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία είχε την εξουσία όταν συμφωνήθηκαν οι καταστατικές αρχές στη βάση των οποίων λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και οι οποίες προβλέπουν ακριβώς αυτή την μνημονιακή παρακολούθηση μέχρι την αποπληρωμή του 70% του χρέους προς τον ΕΣΕΝ. Ήταν η δική μας κυβέρνηση? Όχι. Την συμφωνία με το καταστατικό του ESM την εξέφρασε φυσικά η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Επομένως, δεν μπορεί να χρεώσει και αυτή τη λειτουργία στη σημερινή κυβέρνηση, καθώς ήταν η ίδια η οποία την αποδέχθηκε στο πλαίσιο προφανώς των γενικών ευρωπαϊκών συζητήσεων που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο. Αυτά αφορούν τη μεγάλη την πορεία βεβαίως μέχρι τον Αύγουστο. Η μεγάλη πρόκληση είναι το μετά. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, αν και θα είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έχω τη δυνατότητα να απαντήσω τις ερωτήσεις αργότερα. Το κεντρικό ζητούμενο, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσής σας, είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Η δίκαιη ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι μια συλλεκτική στρατηγική η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος και δύο κεντρικά σκέλη. Πάρα πολύ γρήγορα. Το ένα σκέλος αφορά το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα στις σύγχρονες οικονομίες? Το πρόβλημα στις σύγχρονες οικονομίες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κερδίζεις τη θέση σου στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, στο διεθνή ανταγωνισμό. Χρειάζεσαι δηλαδή μια οικονομία η οποία να είναι ανταγωνιστική, διότι διαφορετικά σε παίρνει και σε σηκώνει και αντιμετωπίζεις τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε και η Ελλάδα και ο Ευρωπαϊκός Νότος κλπ. Το μεγάλο ερώτημα είναι, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα, είναι πώς επιτυγχάνεται αυτή η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Εδώ υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες σχολές σκέψης. Μία είναι της ελληνικής κυβέρνησης, μία είναι η θέση του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Τι λένε πάρα πολύ χοντρικά? Ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει το εξής. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγει η ελληνική οικονομία και των υπηρεσιών που παρέχει, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε στη συντριβή της εργασίας, δηλαδή στο χαμηλό εργασιακό κόστος. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ανταγωνιστικά? Μέσω της δημιουργίας ενός μοντέλου που θα επενδύει στην ποιότητα. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πώς είναι ανταγωνιστικό ένα γερμανικό πλυντήριο που κάνει 1.500 ευρώ έναντι ενός κινέζικου πλυντηρίου που κάνει 150 ευρώ? Διότι πολύ απλά δεν ισχύει στις διεθνείς αγορές η λογική του μικρότερου κόστους μόνο. Υπάρχει και η λογική της ποιότητας, της δυνατότητας δηλαδή να ανταγωνιστεί στο αντίπαλο προϊόν, όχι μόνο με όρους τιμής, δηλαδή όχι μόνο με όρους κόστους παραγωγής του, άρα όχι μόνο μειώνοντας το μισθό ή μην μειώνοντας το μισθό, κάνοντας άλλα πράγματα. Τι δηλαδή? Τεχνολογικές καινοτομίες και επενδύοντας στην ποιότητα. Πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε όλοι. Πώς μπορεί το ελληνικό λάδι σε μία γεωγραφική περιοχή, την Ελλάδα, η οποία δεν έχει δυνατότητες μαζικής παραγωγής κατά τον ίδιο τρόπο που θα είχε τη δυνατότητα αυτή η Κίνα με το 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους ή κάποια άλλη χώρα με τεράστιες εκτάσεις που θα είχε τη δυνατότητα να παράγει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο να ανταγωνιστούν αυτά τα δύο προϊόντα. Διότι πολύ απλά δεν παίζουν στο ίδιο γήπεδο. Διότι πολύ απλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε και να καινοτομήσουμε πάνω σε μια λογική
την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και πιστέψτε με, κατά αυτόν ακριβώς τον τρόπο έχει η ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να το κάνει για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι γεωγραφικοί, έχουν να κάνουν με την εδαφική της διαμόρφωση, έχουν να κάνουν με το εξαιρετικά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της. Επομένως, τι λέμε, ότι δεν είναι λογική να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στη βάση του χαμηλού μισθού, των μηδενικών εργασιακών δικαιωμάτων, της ελαστικότητας στην αγορά εργασίας, της μη επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, θα πρέπει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Να ενισχύσουμε το μισθούς, να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και την ίδια στιγμή να βρούμε τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία. Και είναι μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει σε αυτή την κατεύθυνση και είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο το οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε στη χώρα. Το δεύτερο σκέλος προφανώς αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Για να έχεις μια δυναμική οικονομία, δεν μπορείς παρά την ίδια στιγμή, και μιλάω πάλι με όρους ωφελημισμού, δεν μιλάω μόνο με όρους ηθικών αξιών, μιλάω και με όρους ωφέλειας για την ίδια την οικονομία, δεν μπορείς παρά να δίνεις τεράστιο βάρος στην κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, εκτός από το επιχείρημα το οποίο έχουμε ως αριστεροί, ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα αξιακό θέμα, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας μόνο του στις δυσκολίες, στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή, και αυτό είναι ένα αξιακό, ιδεολογικό θέμα, ένα θέμα το οποίο αφορά την ίδια τη συγκρότησή μας. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος για τον οποίο θέλουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μια ισχυρή κοινωνική συγκρότηση, ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας όλων των αδύναμων. Πρώτον, ο άλλος αυτός λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι μόνο έτσι μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική οικονομία και μόνο έτσι μπορείς να δημιουργήσεις όρους πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυναμική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, πέρα από θέμα αξιών, είναι και θέμα πολιτικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας η κοινωνική δικαιοσύνη. Τι κάνουμε γι' αυτό? Στήριξη δομών του κοινωνικού κράτους, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Σας θυμίζω, ας πούμε, μόνο στο θέμα της υγείας, το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να περάσουμε ένα νόμο μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στους συμπολίτες μας να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το τι έχουμε κάνει στα ελληνικά σχολεία, όπου πλέον κανένας δεν συζητάει για το γεγονός ότι τα ελληνικά σχολεία ανοίγουν στην ώρα τους, δεν έχουν τα κενά που είχαν στο παρελθόν, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ζεστά γεύματα σε μαθητές, έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή όλα αυτά τα οποία βλέπαμε την περίοδο του 2010-2014 και είχαμε ονομάσει ανθρωπιστική κρίση, βεβαίως δεν έχουν εξαφανιστεί, βεβαίως υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει το πάρα πολύ οξύ και άμεσο πρόβλημα αυτού που ονομάζαμε ανθρωπιστική κρίση. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αντιμέτωπιση του ιδιωτικού χρέους με κοινωνικά κριτήρια, πράγμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με τρόπους στους οποίους πρέπει να βρούμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των κόκκινων δανείων χωρίς να προκληθεί κοινωνική καταστροφή, και νομίζω ότι και σε αυτό το πεδίο εκεί να δείτε fake news που κυκλοφόρησαν την πρώτη περίοδο με τους πληστηριασμούς, όταν βλέπαμε, ας πούμε, διάφορες κινητοποιήσεις και διάφορα θεάματα εναντίον πληστηριασμών, οι οποίοι αφορούσαν χρέη 10 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούσαν ακίνητα του ενός, των δύο, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, βίλες, πισίνες, κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι αναλάβαμε ευθύνες ως ελληνική κυβέρνηση με ένα σαφώς δυσμενή συσχετισμό δύναμης στην Ευρώπη. Καταφέρνουμε να βγάλουμε τη χώρα βήμα το βήμα από την σκληρή περίοδο των μνημονίων. Βάζουμε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον και θα βγούμε τον Αύγουστο του 2018, να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα διαρκών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, και εφόσον συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση την οποία βαδίζουμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει και κανένα απολύτως ζήτημα ως προς το ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.